Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο ουσιαστικά debate της τηλεόρασης της ζούγκλας πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουν μείνει μόνο λίγα 24 ώρα. Βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της τηλεόρασης της ζούγκλας θα βρίσκεται επιποδός για να μεταδίδει φυσικά τον παλμό, το κλίμα αλλά και τα αποτελέσματα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Σήμερα είναι ένα διαφορετικό debate, διότι έχουμε καλέσει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης της ζούγκλας υποψήφιους για το Δήμο της Αθήνας, υποψήφιους δήμαρχους των Αθηναίων. Θα σας τους παρουσιάσω αμέσως. Λοιπόν, από την αριστερή πλευρά, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ανταρσία. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλησπέρα. Δίπλα του ακριβώς ο ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μάριος Στρόφαλης και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Τεχνόπολης. Σωστά τα λέω, κύριε Στρόφαλη? Πολύ σωστά. Θα έρθει μαζί μας επίσης σε μερικά λεπτά η Ιωάννα Κοντούλη, που είναι και αυτή υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων με τους οικολόγους πράσινους. Και στο στούντιο 2 θα καλησπερίσω την κυρία Σοφία Κτενά, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Βασίλη Καπερνάρου, που και εκείνος φυσικά είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, με το συνδυασμό Αθήνα το σπίτι μας. Τα ερωτήματα, τα σημερινά ερωτήματα προς τους υποψήφιους είναι ουσιαστικά δικοί σας προβληματισμοί για την Αθήνα, για αυτόν τον Δήμο που έχει τόσα πολλά προβλήματα. Θα εστιάσουμε λοιπόν σε ερωτήσεις που έχετε ήδη στείλει από την προηγούμενη εβδομάδα, θεματολογία. Οι υποψήφοι λοιπόν θα κληθούν να απαντήσουν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τις υποδομές και την καθαριότητα της πόλης, για τα εμπορικά καταστήματα και τις Κυριακές, τις κοινωνικές υποδομές για τους άστεγους, για τη δημιουργία τζαμιού, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε, φυσικά για τους μετανάστες, για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων, για την εκμετάλλευση των δημοτικών υποδομών, για τον τουρισμό, για τη διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου της πόλης, για το παρεμπόριο φυσικά, αλλά και για τα δημοτικά τέλη. Μόλις ήρθε και η κυρία Κοντούλη στο στούντιο, σε λίγα λεπτά θα την δείτε και αυτή. Θέλω να αρχίσω όμως από τον κύριο Κωνσταντίνου και να τον ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, κύριε Κωνσταντίνου, επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Τώρα βάζετε υποψηφιότητα για δήμαρχος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για την πόλη, για το κέντρο της Αθήνας? Κοιτάξτε, εμείς αγωνιστήκαμε ενάντια στο μνημόνιο και τις απολύσεις, ενάντια στους νεοναζί. Υπάρχει μια διπλή προτεραιότητα. Στο πρώτο σκέλος θέλουμε να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμένοι, δεν θέλουμε να απολυθεί νέος κόσμος. Μάλιστα, σήμερα το πρωί στο Δήμο της Αθήνας έγινε κινητοποίηση από τους εργαζόμενους της καθαριότητας, διότι είναι ανοιχτό το θέμα του να φύγουν 850 εργαζόμενοι.
Είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα της ανεργίας. Είναι το βασικό για όλο τον κόσμο και όχι μόνο αν είναι στο Δήμο της Αθήνας, διότι τα χρόνια του μνημόνιου έχουν ρημάξει τις ζωές των ανθρώπων. Το να μην έχεις δουλειά είναι το βασικό. Και ταυτόχρονα είμαστε και μία κίνηση που προειδοποίησε έγκαιρα το τι είναι η απειλή του νεοναζισμού, που χρησιμοποίησαν τον ρατσισμό για να φτιάξουν τα τάγματα εφόδου. Και γι' αυτό για μας αυτά πάνε, πάνε χέρι-χέρι. Ο αγώνας για δουλειά με τον αγώνα για δημοκρατία και ελευθερίες πρέπει να κλείσουμε τον δρόμο στους νεοναζί. Διότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τους Μπαλτάκους τους έχουν ανοίξει αυτό το περιθώριο. Για μας λοιπόν πρώτο και καθοριστικό, δουλειά για όλους, μόνιμη και σταθερή. Άρα εσείς βάζετε ως βασικό σας στόχο, από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα της ανεργίας στο Δήμο της Αθήνας. Βέβαια, διότι χωρίς δουλειά δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις το εισόδημα. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να ξυλώσουμε τα μνημόνια, να ρίξουμε την ίδια την κυβέρνηση. Ναι, ένας δήμαρχος μπορεί να τα κάνει αυτά όμως. Δεν δεχόμαστε να υπάρχουν δήμαρχοι που υπηρετούν αυτού του τύπου τις πολιτικές. Διότι ο κ. Καμίνης τις υπηρέτησε αυτές τις πολιτικές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε, εμείς με μείον 60% τις δαπάνες, φτάσαμε να διαχειριζόμαστε μια χαρά τα ζητήματα. Ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Χάθηκαν 5.000 θέσεις προσωπικού. Γι' αυτό έχουμε χειροτέρευση στην καθαριότητα. Δυσκολίες στους παιδικούς σταθμούς να παραμείνουν ανοιχτοί, δεν υπάρχουν οι σχολικοί φύλακες, δεν υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες στο επίπεδο του να καλύπτουν τις ανάγκες. Κύριε Στρόφαλη, οι προτεραιότητες σας, βασικές προτεραιότητες σας, αν εκλέγετε δήμαρχος. Δεν πρόκειται να εκλέγω δήμαρχος και το γνωρίζω. Αλλά ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι άνισος, είναι διότι πιστεύω ότι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν βρίσκεσαι, έχεις κάποια εργαλεία τα οποία είναι εκτός από το ότι βρίσκεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών του Δήμου, είναι και κάποια άλλα, όπως το γεγονός ότι έχει χώρο η οργάνωση. Με συγχωρείτε. Έχεις γραμματιακή υποστήριξη και βέβαια έχεις αυτό που λέμε την οριζόντια δικτύωση με τα στελέχη του Δήμου. Άρα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ, όντας στέλεχος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στην Τεχνόπολη, όπως σωστά είπατε, είχα μία τέτοιου είδους δικτύωση με τα στελέχη του Δήμου και μάλιστα κατάφερα και έφτιαξα μία εξωθεσμική οργάνωση, Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, με το οποίο φτάσαμε σε ένα πολύ πετυχημένο πολιτιστικό επιχείρημα. Φτάσαμε σε κάποια διεθνή φεστιβαλικά γεγονότα, όπως το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, όπως τους κήπους της Αθήνας και όπως και την Πατησίων μας και πάμε παρακάτω. Το τρίπτυχό μας είναι ότι οι βαριές βιομηχανίες της Αθήνας είναι ο πολιτισμός, ο τουρισμός, το περιβάλλον και εκεί πέρα βέβαια θέλω να συμπληρώσω πάρα πολύ την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Κωνσταντίνο στο ότι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι η ανεργία. Είναι η ανεργία, είναι η αδράνεια, είναι και η θλίψη. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Άρα και προφανώς θέλετε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις ώστε να βρουν δουλειά οι πολίτες, περισσότεροι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτός είναι και εμείς ο βασικός. Είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι απλά τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα. Είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Λέμε δηλαδή το εξής, ότι πρέπει πλέον να μπούμε σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας, που εκτός από τη δημόσια οικονομία που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, εκτός από την ελεύθερη οικονομία που υπάρχει εκ των πραγμάτων, αλλά αυτές οι δύο συγκρούονται με έναν περίεργο τρόπο και μάλιστα πολύ δολοπλόκο, πρέπει να μπει πια αυτή η περίφημη κοινωνική οικονομία, η οποία είναι πιο σύνθετη, είναι πιο δικτυακή, αλλά είναι μη νομισματική. Και θα είναι αυτή που αυτές τις δύο οικονομίες που σήμερα συγκρούονται θα καταφέρει να τις μονιάσει και είναι εκείνη που θα σέρει και το κάρο. Μόνο έτσι μάλιστα μπορούμε να έχουμε μια ανάπτυξη. Όμως, επιτρέψτε μου λίγο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και για τους τρεις μας, είναι ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, εγώ προσωπικά, που είμαι υπερασπιστής και υπηρέτης, θα έλεγα, των πολιτισμικών αξιών, ενώ είχα βάλει από την αρχή κάποια ατζέντα με τα σημαντικότερα προβλήματα, τώρα πια μπορώ να σας πω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει αυτή η πόλη είναι το έλλειμμα δημοκρατίας. Κυρία Κοντούλη, καλησπέρα καταρχάς. Και σας ακούμε και εσάς. Αρχικές σας, τις βασικές σας προτεραιότητες για το Δήμο της Αθήνας, αν εκλεγείτε. Ωραία. Εγώ να ξεκινήσω καταρχήν ότι, για να συστηθούμε λίγο, είμαστε μια δημοτική παράταξη καινούρια. Δημιουργήθηκε πριν από 3-4 μήνες, τόσο καινούρια, τόσο φρέσκια, με διαδικασίες από τα κάτω, αυτές που πιστεύουμε εμείς,
υιοθετώντας διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας, αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία, αν και η δημοκρατία μόνο ως τέτοια πρέπει να νοείται, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αντιστροφή. Οι συνθήκες αυτές θεωρούμε ότι είναι εφικτές, διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, μόνο όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Ας πάμε λοιπόν τώρα για τις προτεραιότητες σε σχέση με τα του Δήμου μας. Ο Δήμος της Αθήνας, ο καλλικρατικός αυτός Δήμος, υπόκειται σε αυτό που ισχύει για όλη την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είναι ένα απόλυτα ιεραρχικό μοντέλο, δήμαρχο-κεντρικό. Ακόμα και ο τρόπος που εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι, άντε στον πρώτο γύρο οι μισές έδρες μοιράζονται με κάποια αναλογικότητα, στο δεύτερο γύρο ο πρώτος τα παίρνει όλα, που σημαίνει καθορίζει ατζέντα και περνάει τις αποφάσεις που εκείνος θέλει. Θα μου πείτε μέσα σε αυτό το ιεραρχικό σύστημα, τι μπορεί να συμβεί. Εμείς λέμε ότι ο δήμαρχος, αν έχει βούληση, μπορεί ακόμα και μέσα σε αυτό το άθλιο θεσμικό πλαίσιο, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που ορίζει αυτοδιοίκηση, η λέξη αυτοδιοίκηση δηλαδή, μπορεί να κάνει. Για παράδειγμα, μπορεί να ενθαρρύνει και να προωθήσει διαδικασίες όπου να ακούγεται τη φωνή των πολιτών. Μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας τις συνελεύσεις γειτονιάς, μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας τα διαμερισματικά συμβούλια και όχι για παράδειγμα όπως έγινε στο διαμερισματικό συμβούλιο που συζητιόταν το θέμα της Ακαδημίας Πλάτωνος, το φοβερό μόλ, το Gardens Academy, αυτό το φρικτό πράγμα που πάμε να κάνουμε εκεί, δεν πάμε δηλαδή, κάποιοι το προκρίνουν, και παρότι ο κόσμος φώναζε ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν το επιθυμεί, το διαμερισματικό συμβούλιο σήκωσε τα χεράκια πάνω, είπε ναι, πέρασε και προωθείται κανονικά αυτή η διαδικασία. Συμφέροντα της Αρτούμ, όχι συμφέροντα των δημοτών. Αυτά λοιπόν, εάν κάποιος δήμαρχος πιστεύει σε διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας, μπορεί να τα εφαρμόσει. Μπορεί δηλαδή να βάλει ως πρώτη αξία, παρότι εκλέγεται με αυτόν τον άθλιο τρόπο, έτσι, την γνώμη και να ακούει τη γνώμη των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, αυτούς που εκλέγουμε, με τον όποιο τρόπο, αυτόν τον καλπονοθευτικό τρόπο, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και αυτοί που εκλέγουμε πρέπει κάπου να λογοδοτούν. Και δεν μπορεί να μην λογοδοτούν στους πολίτες που τους εξέλεξαν. Ένα. Δεύτερο. Είναι τραγικό σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, να ακούμε ακόμα ότι πετυχημένος είναι ο δήμαρχος, με μοναδικό κριτήριο ποιο, την επανεκλογή του, χωρίς καμία λογοδοσία. Εάν πάρουμε το αρχικό κεφάλαιο του κυρίου Καμίνη, που είναι η πρώτερη του θητεία ως συνήγορος του πολίτη, που σημαίνει υπερασπιστής δικαιωμάτων, έτσι το νοώ εγώ, όπως και όλοι οι Αθηναίοι, νομίζω, που τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν. Αλλά ακόμα και αυτοί που δεν τον ψήφισαν και δεν τον εμπιστεύτηκαν, είχαν κάποιες προσδοκίες και μόνο από την πρώτερη θητεία του. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο, ειλικρινά, έπεσε στα αζήτητα. Γιατί δεν είδαμε καμία ενέργεια που να είναι υποστηρικτική σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα. Βάλτε μια ανωτελεία όμως, γιατί πρέπει να πάω. Ολοκληρώσω φυσικά. Να το τελειώσω αυτό. Ναι, ολοκληρώσω. Αντίθετα, είδαμε κινήσεις και διαδικασίες που ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, να προτείνει, ας πούμε, να πηγαίνει η Βουλή, να πάει η Βουλή στο Φαλιρικό Δέλτα. Γιατί οι άνθρωποι που επλήττονταν από τα μέτρα του μνημονίου διαδήλωναν. Δεν είδαμε καμία υπεράσπιση και φωνές, θα έλεγα εγώ, του Δημάρχου στο μετρό να μην κλείνει. Δεν είδαμε καμία προσπάθεια. Οι ποδηλάτες κάνανε ποδηλατοπορίες αρχικά και αφήναν τους λεωφοροδρόμους ανοιχτούς. Η αστυνομία τις έκλεινε. Θέλω να πω μια σειρά, μην πω για τους μετανάστες. Σε λίγο θα κληθείτε να απαντήσετε για συγκεκριμένα θέματα και να ακούσουμε και τις προτάσεις σας φυσικά. Ωραία. Για πολύ σημαντικά θέματα. Εντάξει. Που ρωτάνε οι πολίτες για τον Δήμο της Αθήνας. Θέλω να πάω και στην κυρία Κτενά, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό Αθήνα, το σπίτι μας, του κύριου Καπερνάρου. Κυρία Κτενά, ποιες είναι οι προτεραιότητες του δικού σας συνδυασμού για το Δήμο της Αθήνας? Είναι πάρα πολλές, αλλά θα αρκεστώ στην ερώτησή σας και θα διαβάσω τις προτάσεις που κάνει ο κύριος Καπερνάρος, ακριβώς όπως τις έχει καταγράψει στο φυλάδιό του. Και λέει λοιπόν, καμία απόλυση δημοτικών υπαλλήλων. Στην πρόληψή τους καταργείται το ρουσέτι.
η πελατειακή σχέση και η κομματική απόκρουση. Όλες οι συμβάσεις και οι δοσοληψίες του Δήμου με οποιονδήποτε θα ανατώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Δημιουργούμε ειδική επιτροπή απορρόφησης κονδυλίων. Δεν θα προκύψει κοινωνικό κονδύλιο για το Δήμο που δεν θα απορροφηθεί. Παροχή συμβουλών στους δημότες μας και ενημέρωση για την απορρόφηση κονδυλίων. Θα δώσουμε δουλειά. Επίσης, υπάρχουν προσλήψεις που έχουν γίνει με διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ και ο εκάστοτε δήμαρχος, βάσει των προσλήψεων και των κομματικών των συμφερόντων, προσλαμβάνει κόσμο στο Δήμο, παραγωνίζοντας το διαγωνισμό. Με συνέπεια τρομερή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας τιμωρεί με πρόστιμο, γιατί μας έχει χορηγήσει χρήματα για αυτή τη δουλειά και εμείς δεν την κάνουμε. Επίσης, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε χρήματα από την ειδική υπηρεσία από τη ρουστική απόψεως και αναπτύξεως με προβολή της Αθήνας μας. Και το διαθέσιμο βέβαια χώρων της πόλης μέσω αξιοποιήσεως των ξενοδοχείων στην Ομόνοια. Μάλιστα. Που θα έχει κερδίσει και ο Δήμος από αυτό. Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία, κυρία Κτενά. Θέλω να πάω σε συγκεκριμένες τώρα ερωτήσεις. Είναι γεγονός ότι η πληθυσμιακή, απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Κοντούλη, αρχικά, η πληθυσμιακή σύσταση της Αθήνας αλλάζει διαρκώς λόγω της συνεχούς μετανάστευσης. Το μεταναστευτικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το κέντρο της Αθήνας. Μην ξεχνάτε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρχαν τα γκέτο. Υπήρχε εγκληματικότητα και ακόμα υπάρχει εγκληματικότητα. Άρα, συγκεκριμένες προτάσεις, κυρία Κοντούλη, για το θέμα των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Καταρχήν να πούμε ότι, εγώ πρέπει να το πω, δηλαδή έτσι αισθάνομαι, δεν είναι μόνο αυτοί που χαρακτηρίζουμε ως μετανάστες. Καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε μετανάστες μέσα στην πόλη μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Σαφώς. Σας υπενθυμίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που μέσα μένουν μετανάστες και πληρώνουν 3 και 4 ευρώ το κρεβάτι. Τα έχω δει, έχω πάει ο ίδιος σε άθλιες συνθήκες και αυτό δεν έχει αλλάξει. Άντε να έχουν κλείσει 2-3-4 πολυκατοικίες. Πρέπει να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το πρόβλημα το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο Δήμος. Δεν είναι ο Δήμος που το δημιούργησε. Είναι μια μεταναστευτική πολιτική και αυτή δεν πρέπει να την αγνοούμε. Ναι, αλλά γιατί πηγαίνουν όλοι οι μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, και δημιουργείται αυτό, ρωτάει ο κόσμος. Τι εννοείται, γιατί πηγαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, γιατί... πού θα πάνε, στα όρια, στα άγρια βουνά. Θα μπορούσε να ήταν μια άλλη περιοχή, για παράδειγμα, που θα πηγαίνανε εκεί. Αυτή η οικονομική μετανάστευση. Τι εννοείται, να τους φτιάξουμε κάποιο γκέτο, κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωση. Ρωτάω, σας ρωτάω. Όχι, προφανώς, ρωτάω τι ρωτάει ο κόσμος. Ναι, δεν προφανώς, είναι δικιά μου άποψη. Προφανώς, ναι. Ξέρω ότι και ο κύριος Καμίνης κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είχε προτείνει να τους βάλουμε στον Ελαιώνα και να κάνουμε και. Τις δικές σας. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Προφανώς η οικονομική μετανάστευση που δεν είναι. Σε λίγο δεν έχουμε μόνο. Δεν είναι μόνο οι οικονομικοί μετανάστες. Μετανάστες μπορεί να είναι και, και λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Μετανάστες μπορούμε να έχουμε και για δικαιώματα. Είναι πολλών ειδών οι μετανάστες. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί. Λοιπόν, υπάρχει μια μεταναστευτική πολιτική η οποία είναι σε λάθος κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε ότι οι συμπολίτες είναι όλοι οι άνθρωποι. Όλοι, μα όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, καταγωγή, θρήσκευμα, ταυτότητα φύλου κλπ. Όλοι όσοι μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο, για μας είναι συμπολίτες. Ένας Δήμος θα πρέπει να έχει αρρωγή και να δίνει διευκολύνσεις σε όλους τους ανθρώπους που διαδιούν μέσα στα όρια του. Σημαίνει λοιπόν ότι θα έπρεπε, και πραγματικά περιμένουμε να το δούμε αυτό, να ξέρουμε ποια είναι τα κτίρια τα οποία είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Δύο, τα κτίρια αυτά να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία. Δηλαδή να βάλουν μέσα ανθρώπους που η ανθρωπιστική κρίση τους πετάει στον δρόμο, που μπορεί να είναι Έλληνες, αλλά και μετανάστες που η κατάσταση όσο πάει χειροτερεύει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν σε άθλια κατάσταση, όταν χειροτερεύει η οικονομική κατάσταση, γίνεται αθλιότερη. Έτσι. Δεν θα κάνουμε διαχωρισμούς τέτοιου. Όπως δεν θα κάνουμε διαχωρισμούς εάν κάποιος είναι οροθετικός και επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να φιλοξενηθεί κάπου. Αυτά είναι, υιοθετούμε από την πίσω πόρτα μία χρυσαυγίτικη ατζέντα, μία ατζέντα, τι να πω, απαράδεκτη, ύπουλα, και γι' αυτό παραπονιέμαι
Και αισθάνομαι ότι ο κύριος Καμίνας έχει απογοητεύσει πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο, στοχοποιώντας στην ουσία ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα όμως πρέπει αυτό να το πω και να το ακούσουμε όλοι. Υπάρχουν. Χτες είχαμε μία εκδήλωση στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μία εκδήλωση που παρουσιάστηκε ένα, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, αν θέλετε με γεωγραφικές δεδομένες, γιατί είμαι και τοπογράφο μηχανικός, όπου εκεί έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Ξέρετε τι βγαίνει στο χαρτί, που όλοι το υποψιαζόμασταν, αλλά και το λέμε, αλλά άλλο το να το βλέπεις. Ναι. Όπου υπάρχει η παραβατικότητα, που μπορεί να είναι και ανοχής, που μπορεί να είναι ναρκωτικά, που ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και δεν μπορούμε και το χαρακτηρίζουμε σαν παραβατικότητα, είναι γύρω η παραβατικότητα και στη μέση είναι τα αστυνομικά τμήματα. Δεν μπορούμε να το υποκρύπτουμε τους αυτό. Τους οίκους ανοχής πάντως, με συγχωρείτε, δεν τους έχει αγγίξει ποτέ κανένας δήμαρχος. Είναι όλοι παράνομοι από το ρεπορτάζ που προκύπτει και κανένας ποτέ δεν έχει πάει να τους αγγίξει. Αυτό που λέω τώρα είναι ένα εργαλείο. Να σας πω για ποιο λόγο, γιατί φοβούνται. Το οποίο είναι το όταν έχει ένα τέτοιο εργαλείο. Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Να σας πω. Αφήστε το, εγώ σας λέω ως μηχανικός. Γιατί όλα έχουν χώρο. Όλα τοποθετούνται στο χώρο. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι από επιστήμονες. Έχουν παρουσιαστεί και σε ψηλό επίπεδο κυβερνητικό, έχουν παρουσιαστεί όμως και στο Δήμο Αθηναίων. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Το κουκουλώσανε και πάμε παρακάτω. Κανείς δεν το αξιοποίησε. Παράλληλα, υπάρχει πλατφόρμα ήδη έτοιμη. Αυτό πρέπει να το πω. Πάλι από τους ανθρώπους αυτούς, η οποία χρησιμοποιείται νομίζω στο Δήμο Θέρμης. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή ο πολίτης να βάλει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, να απαντήσει ο Δήμος, αν το λύνει όχι. Παράλληλα, ο πολίτης να βλέπει ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου, του διπλανού του που καταγράφει και να ιεραρχεί μόνος του, εάν το δικό του είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε, το δικό μας πρόβλημα υπερέχει όλων των άλλων. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και εργαλεία και η τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε στην εποχή του λίθου, έχει προχωρήσει, που θα μπορούσε αυτός ο Δήμος να διαχειρίζεται τα του οίκου του με διαδικασίες διαφανείς, διαδικασίες που να προτάσουν το καλύτερο για τον πολίτη, και όχι διαδικασίες που προτάσουν το καλύτερο για τον ιδιώτη. Κύριε Κωνσταντίνου, γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τους μετανάστες. Ζείτε μαζί τους, γνωρίζετε πάρα πολλούς μετανάστες. Όμως δεν πάβει, μάλλον οι πολίτες θεωρούν ότι αυτή η εισροή μεταναστών που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ακόμα και οικονομικά προβλήματα εννοώ στους καταστηματάρχες. Ως αποτέλεσμα έχει το παρεμπόριο, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί αν κάνει κάποιος μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα δει παντού μετανάστες οι οποίοι πολλούν παράνομα ουσιαστικά διάφορα είδη. Και να βάλω και σε εσάς το ζήτημα αυτό που έθεσε και η κυρία Κοντούλη πριν από λίγο, το θέμα των παράνομων οίκων ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το ρωτάνε οι πολίτες. Να σταθούμε σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιος έφερε την υποβάθμιση στην πόλη της Αθήνας και στο κέντρο της Αθήνας και στις γειτονιές της? Διότι με βάση την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στείλονται διάφοροι πολιτικοί σχεδιασμοί. Η υποβάθμιση λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας προήλθε τα τελευταία 15 χρόνια μέσα από μια πολιτική επενδύσεων κερδοσκοπίας πάνω στη γη, η οποία εξόντωσε την κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, έδιωξε τον κόσμο από το κέντρο. Αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με την ίδια την οικονομική κρίση που έρχεται και εξοντώνει τα μικρομάγαζα, τα καταστήματα πάνω στον ανταγωνισμό. Τα μεγάλα μολ απορροφούν τα υπόλοιπα καταστήματα. Η μαζική ανεργία και η φτώχεια εξαθλιώνει τους κατοίκους. Η κατάρρευση των κοινωνικών υποδομών, της υγείας, της παιδείας, της κάλυψης των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα, των τοξικοεξαρτημένων. Αυτού λοιπόν του τύπου η κατάρρευση είναι η βασική αιτία γιατί το κέντρο της Αθήνας δεν είναι ένα βιώσιμο κέντρο. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη έρχονται κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να προσανατολίσουν το ποιος έφερε τα προβλήματα, ποιος δημιούργησε αυτή την εξαθλίωση και στοχοποιούν τους μετανάστες ως αποδιβομπαίους τράγους. Αυτό συμβαίνει αιχμηρά μετά το 2008, όπου
Την ώρα που παίξανε οι κυβερνήσεις αυτό το χαρτί, εμφανίζονται επιτροπές αγανακτισμένων κατοίκων με κέντρο τον Άγιο Παντελεήμονα. Λέγε με Χρυσή Αυγή σε συνεργασία με την αστυνομία και τα έχουμε μάθει εκ των υστέρων όλα αυτά. Οι τηλεπερσόνες των προηγούμενων δημοτικών εκλογών που τις βγάζανε τα κανάλια. Έτσι. Πού βρίσκονται, στη φυλακή βρίσκονται. Τάγματα εφόδου ήταν. Λοιπόν, παίξαν όλοι αυτό το παιχνίδι. Στις πλάτες των μαχαιρωμένων μεταναστών ανέβηκε η Χρυσή Αυγή σε πλήρη συνεργασία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε το ότι ήταν ο Μπαλτάκος, ο οποίος συνομιλούσε μαζί τους για το πώς η αστυνομία να δώσουμε στον κύριο Κασιδιάρη. Εκεί είχαν φτάσει. Αυτή είναι η κατάντια του πολιτικού συστήματος, mm-hmm. που στην κρίση του σπέρνει την απόγνωση. Και αναζητούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πάμε όμως σε λύσεις. Πάμε σε λύσεις. Οι μετανάστες προσφέρανε στην οικονομία αυτής της χώρας. Χωρίς την εισρωή των μεταναστών, του ενός εκατομμυρίου, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τη σκληρή δουλειά που κάνανε με κέντρο την Ολυμπιάδα, να μην την ξεχνάμε. Παρένθεση, όταν λέμε καταστροφές και στο κέντρο της Αθήνας, η Ολυμπιάδα έπαιξε κεντρικό ρόλο σε ό,τι ήταν αυτές οι καταστροφές. Αλλά εγώ στέκομαι στη μεριά του τι ήταν η συμβολή των μεταναστών. Και ποια ήταν η πληρωμή τους. Να μην έχουν δικαίωμα ψήφου τώρα, τα παιδιά τους να μην έχουν ηθαγένεια, ρατσιστικό κυνηγητό από την αστυνομία, στρατόπεδα συγκέντρωσης και η πιο απάνθρωπη πολιτική φαρμακονίσει και πνιγμός των γυναικών και των παιδιών. Αν αυτό είναι πολιτική που δεν είναι ρατσισμός, τότε τι είναι ο ρατσισμός. Η απάντηση σε όλα αυτά. Ακριβώς επειδή οι μετανάστες είναι μέρος μιας εργατικής τάξης παγκόσμιας, αυτή τη στιγμή φύγανε 200.000 Έλληνες μετανάστες. Υπάρχει ανάποδο πρόβλημα με μετανάστες από την Αθήνα. Φεύγουν και Έλληνες και ντόπιοι, γι' αυτό έχει αδειάσει. Πρέπει να είναι τυφλός κανείς ή πολύ πορωμένος από τις θεωρίες των φασιστών για να λέει πλημμύρισε για Αθήνα κόσμο. Ο κόσμος φεύγει. Δεν αντέχει τη φτώχεια. Η απάντηση λοιπόν είναι ο κοινός αγώνας που δίνουμε ως εργατικό κίνημα, να σπάσουμε τα μνημόνια, να μην φορτωθούμε εμείς στις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης, να σταματήσουμε τους πολέμους και τις οικονομικές πολιτικές που φέρνουν εδώ τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και γι' αυτό είναι μονόδρομος η νομιμοποίηση των μεταναστών, τα ίσα δικαιώματα, η ένταξη αυτών των ανθρώπων μέσα στα συνδικάτα, μέσα στον κοινό αγώνα. Άρα, με αυτό το άσχημο που μας λέτε, με αυτές τις προτάσεις που κάνετε, ουσιαστικά πιστεύετε ότι θα αντιμετωπιστεί. Φυσικά και το παρεμπόριο από την άλλη πλευρά. Να σας πω για το παρεμπόριο. Ναι. Μια κουβέντα για το και για ψήφους ανοχής. Λοιπόν, το παρεμπόριο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Είναι ένα ρατσιστικό χαρτί που το έπαιξε το Λάος το 2010. Έφτιαξε ομάδες τραμπούκων στο κέντρο της Αθήνας και επιτεθήκαν στην οδό Ερμού. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά γιατί αυτά έστρωσαν τον δρόμο στην Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, η Κόσκο και τα κοντέινερ του Πειραιά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Που έχει καθιερώσει την ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων. Εμπορεύματα που παράγονται σε χώρες όπως οι Ασιατικές, με άθλιες συνθήκες, χωρίς συνδικαλισμό, είναι ελεύθερα να κυκλοφορούν και να μπαινοβγαίνουν και στα καταστήματα. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε όμως το βασικό. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Όσες Κυριακές και να ανοίξει ο κύριος Καμίνης στα καταστήματα, δεν θα ζωντανέψει το κέντρο. Δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα. Και δεν είμαστε ίσως ένα Γαλέζος. Που πουλάει ένα ημιτασιόν προϊόν. Λοιπόν, όταν έχουμε μια ολόκληρη οικονομία που λειτουργεί με το παραεμπόριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μας φταίνουν οι πολυεθνικές, μας φταίνουν οι καπιταλιστές, οι τραπεζίτες, αυτοί μας φταίνε. Δεν μας φταίνουν οι φτωχοί. Και για τους οίκους ανοχής. Κοιτάξτε, είναι σαφές. Κανένας δεν τους έχει αγγίξει ποτέ. Κανένας δήμαρχος, γιατί φοβούνται. Νομίζω ότι πρέπει να αγγίξουμε καταρχήν το κοινωνικό πρόγραμμα της εξαθλίωσης. Είναι παράνομη η οικιάνωση. Δεν υπάρχει κανένας νόμος. Εγώ στέκομαι στη μεριά όμως της κοινωνικής εξαθλίωσης των εκδόμενων γυναικών, που είδαμε να διαπομπεύονται ως οροθετικές με τους πιο χυδαίους ρατσιστικούς τρόπους, να σταθούμε σε αυτή την κοινωνική διάσταση, διότι είναι και αυτές γυναίκες που δεν έχουν φωνή, είναι οι πιο καταπιεσμένες μέσα σε αυτό το σύστημα του καπιταλισμού. Και αντιμετωπίζονται ως ανύπαρκτες. Γενικώς υπάρχουν τα κτίρια τα οποία έχουν τα φωτάκια, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα. Πρώτα απ' όλα για μας υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα, υπάρχουν γυναίκες ιδιαίτερα καταπιεσμένες. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος, όπως γίνεται σε χώρα του εξωτερικού συγκεκριμένα, ότι όλοι οι οίκοι ανοχής, για παράδειγμα, συγκεντρώνονται σε ένα χωριό, χωριό σε εισαγωγικά, ενώ σε μια συνοικία. Στα κόκκινα φανάρια του. Στα προάστια μιας πόλης και δεν βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα. Εδώ δεν έχουμε οριοθετημένες χρήσεις γης γενικότερα. Μιλάμε για αυτό που κρύβονται και συμφέρονται και παραβεβαίω. Τι λέμε τώρα, δεν έχουμε χρήσεις γης. Θα ήθελα όμως κάτι να μην διακόψω. Πολύ γρήγορα. Λίγο μετά. Να συνεχίσει εδώ ο κύριος Στρόφαλης. Να πω και κάτι για το παρεμπόριο, αλλά αφού μιλήσει. Ωραία, πάμε στον κύριο Στρόφαλη.
Τα θέματα είναι τρία. Τώρα καταλάβατε, πέσαμε πολλά στη συζήτηση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε έχουν μία και μόνη αφετηρία. Και αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, απλά θα συζητάμε χωρίς να τελειώσουμε ποτέ. Ζούμε την μεγαλύτερη πολιτισμική κρίση εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Η Ανατολή και η Δύση συγκρούονται περισσότερο από οπουδήποτε στον κόσμο, πιθανά στην Αθήνα. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Δεν γίνεται γιατί αναπτύχθηκε ο ρατσισμός έτσι από μια μέρα στην άλλη. Κάποιος θέλει να αναπτύχθει ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός υπάρχει και σε εμάς τους τρεις. Εμείς είμαστε υποψήφοι και δεν υπάρχουν. Έχουμε αποκλειστεί. Ένας ρατσισμός κι αυτός. Ο ρατσισμός υπάρχει όπου θέλει η συστημική πολιτική να τον αξιοποιήσει. Όταν δεν τον θέλει, τον σβήνει. Ή τον κρατάει σαν ένα ποσοστό που θέλει. Δηλαδή τον έχει μαντρωμένο. Όταν τον θέλει περισσότερο, μπορεί να τον αφήσει πάλι ελεύθερο. Θέλω να πω λέει το εξής, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κανόνες συνύπαρξης, συμβίωσης ανθρώπων που έχουν πολύ διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες, αν δεν μπουν κάποιες αρχές ξανά στο τραπέζι και αν δεν μιλήσουμε πάλι για πολιτισμικές αξίες. Ποια είναι η Αθήνα που θέλουμε? Ποιος είναι ο Αθηναίος? Τι θέλουμε να έχει αυτός ο Αθηναίος? Από πού έρχεται και πού πάει? Θέλουμε να τον σβήσουμε τον Αθηναίο και θέλουμε να το λέμε με ένα αριθμητικό νούμερο? Να το πούμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε αυτός ο Αθηναίος να συνεχίσει να υφίσταται ως μια πολιτισμική οντότητα? Να κάτσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Τα πούμε με το όνομά του τα πράγματα. Σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνου, μολονότι διαφωνώ μαζί του σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι κάτοικος του κέντρου. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όταν ακούω ανθρώπους που δεν είναι κάτοικοι του κέντρου να εκφέρουν άποψη για το κέντρο, πραγματικά απορώ πώς βγάζουν μια άποψη αν δεν βιώνουν την καθημερινότητα. Και εγώ είμαι κάτοικος του κέντρου και είμαι γέννημα Θρέμα. Μάλιστα, μένουμε και πολύ κοντά, σε πολύ μικρή απόσταση. Εγώ είμαι στον Άγιο Παύλο και είμαι στην Ομόνοια. Λοιπόν, η κατάσταση της εγκληματικότητας υπάρχει. Δεν τελείωσε. Δεν έσβησε. Το ότι δεν υπάρχει ένταξη ή ενσωμάτωση, όπως θέλετε πείτε το, εγώ δεν κολλάω με τους όρους πλέον. Γιατί ξέρετε, κάποτε είχαμε κολλήσει στο ότι θέλουμε την ένταξη, δεν θέλουμε την ενσωμάτωση. Μέχρι που εμφανίζονται πολλοί ξένοι και λένε, επιτέλους αφήστε μας να ενσωματωθούμε. Και δεν έχετε να τους απαντήσεις. Ένα άλλο ζήτημα είναι, τι είναι αυτοί οι ξένοι? Είναι ένα πράγμα όλοι? Είναι πολλών κατηγοριών οι ξένοι. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να μπουν σε αυτή την κοινωνία, αν αυτή η κοινωνία δεν τους έχει πει πρώτον ποιοι είναι οι κανόνες, δεύτερον ποιο είναι το όραμα αυτής της κοινωνίας? Γιατί ένας άνθρωπος να θέλει να μπει σε μια κοινωνία όταν αυτή η κοινωνία δεν έχει ένα όραμα, δεν έχει 10 όνειρα να πάει κάπου? Γιατί να θέλει να γίνει κομμάτι? Εμείς λοιπόν, τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα, ξεκινήσαμε πιθανά και από αυτήν την ανάγκη να διαμορφώσουμε ξανά ένα χάρτη πολιτισμικών αξιών και να μπορέσουμε πια να φτιάξουμε προγράμματα πολιτιστικά, τα οποία θα καταλήγουν σε μεγάλους φεστιβαλικούς θεσμούς. Αλλά όμως, για να φτάσει φεστιβαλικό θεσμό διεθνούς απήχησης, θα πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα προετοιμασίας. Και εκεί είναι όλο το ζουμί. Σε αυτά τα προγράμματα προετοιμασίας μπορείς πραγματικά να έρθεις σε όσμωση με τους πάντες. Και αυτό είναι και το στοίχημα. Εάν εκεί που υπάρχει η πολιτιστική διάδραση υπάρξει όσμωση διαφορετικών πληθυσμών, διαφορετικών πολιτιστικών πτυχών πληθυσμών. Κυρία Κτενά, έρχομαι σε εσάς. Συγκεκριμένες απαντήσεις από το δικό σας συνδυασμό. Αθήνα, το σπίτι μας με τον κύριο Καπερνάρο για τους μετανάστες. Πρώτον και κύριον, συγγνώμη σε λεπτό, για να τελειώνουμε. Ο κύριος Καπερνάρος δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, τίποτα, ακόμα και την αλλαγή ενός γλώμπου στη γειτονιά μας, εάν δεν ρωτήσει τον πολίτη που μένει εκεί. Ένα. Δεύτερον, όσο αφορά τους μετανάστες, οι κύριοι συναγωνιστές μου που βρίσκονται στην άλλη αίθουσα, ίσως δεν μένουν στην Αθήνα. Ίσως εγώ, η οποία είμαι 5 γενιές Αθηναία, τρισέγγονη του απελευθερωτή της Αθήνας, του Παναγή Κτενά, και ζω
στην Αθήνα. Κατανοώ το φόβο του πολίτη που κυκλοφορεί στον τόπο μας, την ελεηνότητα που μας έχει φτάσει μέχρι σήμερα στην αρχή της τρίτης χιλιετίας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε βεβαίως. Γιατί χάνω και δεν χάνω την επαφή. Όχι, σας ακούμε, μην ανησυχείτε. Φοβάμαι μήπως δεν ακούγομαι. Ακούγεστε. Δεν καταλαβαίνουν κάτι. Ότι η Αθήνα, αυτή η έρημη πόληση, τόσο σημαντική, τόσο σπουδαία, η μυθική και η ιστορική, δεν μπορεί να φιλοξενήσει μετανάστες. Δεν χωράει τους ντόπιους. Τους ντόπιους δεν χωράει. Έχει κτιστεί για 2.000, για 2 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε μετανάστες που υπερβαίνουν το εκατομμύριο. Λέω εγώ, που δεν είναι τόσο, είναι διπλάσιος αριθμός. Θα διώξουμε τις Έλληνες. Πού θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα εργαστούν, μπορούμε να τους απορροφήσουμε? Βεβαίως, αν είχαμε βιομηχανία και αν είχαμε να τους δώσουμε δουλειά. Εδώ πεινάμε οι δίδυοι και θα πάμε να φάμε στην εκκλησία. Και δεν θα φτάσει σε λίγο το φαΐ, γιατί θα μας κόψουν και τις συντάξεις. Έτσι όπως πάει. Θα ερωτηθεί λοιπόν ο ντόπιος, ο Αθηναίος, εάν θέλει τους ξένους και αν μπορεί με τον ξένιο Δία φυσικά που έχουμε και τον πιστεύουμε να τους φιλοξενήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα κοιμηθούνε, πού θα μείνουνε, πού θα έχουν ιατρική περίθαλψη που δεν την έχουμε εμείς. Το ΙΚΑ έκλεισε, το ΕΟΠΗ έχει κλείσει. Πάμε και παίρνουμε τα φάρμακά μας έξω με τη σύνταξή μας. Όσο την έχουμε και δεν μας την κόψουνε και αυτή. Αυτή την ελάχιστη. Και μάλιστα. Θα πάμε και στα συσίτια. Κυρία Κτενά, γίνεται κατανοητή. Κάτι άλλο. Πάμε ένα λεπτό. Η κυρία, η συναγωνίστρια μου, η κυρία Κονδύλη και ο κύριος Κωνσταντίνου. Κοντούλη, κοντούλη, ένα τσοκολάτι. Θέλετε, δεν κατοικούν στην Αθήνα. Με τα κομματικά του κριτήρια. Νομίζω ότι η εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μάλλον δεν παρακολουθεί τι λέμε δίπλα. Ναι, δεν παρακολουθείτε όμως τι λέμε. Παρακολουθώ πάρα πολύ καλά. Μόλις πριν από λίγο είπαμε ότι κατοικούμε στο κέντρο της Αθήνας. Και επειδή κατοικείτε, δεν πονάτε όμως αυτό τον τόπο. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε όμως. Με κραυγές. Δεν θα γίνει συζήτηση και μάλιστα με ρατσιστικές κραυγές. Γιατί λέτε πράγματα. Κοιτάξτε, με ρατσιστικές κραυγές. Δεν θα κάνετε πολιτική με ρατσιστικές. Κύριε Μαζάνη, μπορώ να πάρω τον λόγο. Παρακαλώ. Δεν θέλω να. Παρακαλώ, κυρία Κτενά. Τραυγάζοντες. Κυρία Κτενά, με ακούτε, παρακαλώ, με ακούτε. Τη βρώμα τη Αθήνα. Κυρία Κτενά, καταλαβαίνουμε την άποψή σα. Εννοώ, γι' αυτό είναι οι τηλεμαχίες, για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Όμως πρέπει να σας πω ότι το καλύτερο είναι να γίνεται διάλογος. Γίνεται κατανοητή με αυτά που είπατε για τους μετανάστες. Απαντώ στον κύριο και να του πω ότι μόνο ο καπερνάρος μπορεί να βάλει κάποια τάξη. Πώς. Γιατί θα ξεθάψει τους νόμους που υποστηρίζουν τον τόπο μας, αλλά και τον πολίτη, τα δικαιώματά του. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις για το παρεμπόριο και για τους οίκους ανοχής, κυρία Κτενά, από εσάς. Βεβαίως, και αυτά πρέπει να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα. Δηλαδή. Να εντοπιστούν, να τα φροντίσουμε, γιατί εκεί πάει και ο Έλληνας πολίτης. Από απόψε ο Άρα συμφωνείτε με το να υπάρχουν οίκια ανοχή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως, αν δεν υπήρχαν, είναι μόνο μας. Είναι κάτι που συμβάλλει αποτελεσματικά στο κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας. Και αυτά υπήρχαν από αρχαιότα των χρόνων. Και συμπληρώνουν τον άνθρωπο και διαφυλάσσουν και τους υπολείπους. Στο ιστορικό κέντρο. Και στο ιστορικό κέντρο. Θα έχουμε μια γωνιά που θα τα τοποθετήσουμε με άδεια, με ιατρική περίθαλψη, ώστε να πάει ο γιος μου και να μην κολλήσει τίποτα. Καταλάβατε. Και να ζήσουνε και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το λειτουργήμα. Γιατί για μένα οι κυρίες αυτές κάνουν λειτουργήμα και βοηθούν την κοινωνία μου. Ο καπερνάρος λοιπόν με τις κοινωνικές προεκτάσεις που δίνει και τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει στην Αθήνα ρωτώντας πρώτα τον πολίτη των Αθηναίων. Είτε Ελλοδαπός είναι, είτε Έλληνας, στον τόπο του. Το θέλεις αυτό, θα γίνει. Δεν το θέλεις. Δώστε και μια απάντηση, σας παρακαλώ, για το παρεμπόριο, για να το παρεμπόριο. Οργιάζει, αυτοί δεν πληρώνουν εφορία, δεν πληρώνουν ηλεκτρικό. Οι άλλοι κακόμοιροι έχουν κλείσει, οι δικοί μας οι έμποροι. Το ιστορικό κέντρο έχει κλείσει. Και κάτι ακόμα, εχθές ήμουνα στην οδό Αθηνάς και κλαίγανε τα μαγαζιά. Είχε κάνει την Κυριακή εξόρμηση ο κύριος Καμίνης. Και είχε καταγράψει αυτούς που είχαν άδεια να απλώσουν στο μοναστηράκι την πραμάτιά τους
με άδεια. Τους έγραψε και το μικρότερο πρόστιμο. Είναι 900 ευρώ. Πού θα τα βρουν αυτοί οι έρημοι να τα δώσουν στο Δήμο? Σας ερωτώ. Μάλιστα. Κυρία Κοντή. Και κάτι άλλο ακόμα. Ναι, ολοκληρώστε όμως. Μου διαφέρει τον άλλον τον κύριο. Θέλω να τους ρωτήσω πού έχουν γεννηθεί. Δεν έχουν γεννηθεί στην Αθήνα και δεν πονάνε τον τόπο του. Τρίτη γενιά είμαι Αθηναίος, κυρία μου, εγώ, και δεν με έχετε ακούσει. Γιατί άμα με είχατε ακούσει, δεν θα λέγατε αυτά που λέγατε. Ωραία, εγώ είμαι όμως 7 γενιές. Και τι θέλετε να κάνουμε. Και έχουμε πολεμήσει με την σέμονη του απελευθερωτή της Αθήνας. Μάλιστα. Κυρία Ακτενά, συνεχίζουμε το διάλογο. Όλοι έχουμε κάποιου ήρωες. Έχουμε αφήσει κίνητα. Δεν το λέω, οι ήρωες δεν ήταν μόνο οι Κτενάδες. Ήταν πάρα πολύ στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι είχαν δώσει 4 επαναστάσεις. Οι 3 ανεπιτυχείς με τον Καραϊσκάκη, τον Πλαφούτα και τους αδελφούς Λέκα. Που φύγανε το ίδιο βράδυ ο πατέρας και τα 3 αγόρια της Λέκα. Κυρία Ακτενά, να συνεχίσουμε το διάλογο. Και η τέταρτη με τον προπάπου μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν το κίνησε. Παρακαλώ, κυρία Ακτενά. Παρακαλώ. Κυρία Κοντούλη, έρχομαι σε εσάς. Θέλετε να τοποθετηθείτε πριν? Ναι. Θέλω λίγο να μιλήσουμε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη σε σχέση με το παρεμπόριο. Κυρία Ακτενά, ναι. Εντάξει, τα είπαμε όλοι την ιστοριογραφία. Τους διώξατε όλους τους μετανάστες, άρα δεν υπάρχει καμία σας. Και αυτούς θα ερωτηθούμε. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι μετανάστες, έχουμε δουλειά να τους δώσουμε. Εδώ δεν έχουμε εμείς. Έχει φύγει το καλύτερο δυναμικό μας, τα παιδιά μας, οι επιστήμονες μας. Κυρία Ακτενά, γίνατε κατανοητοί. Θα κατηγούν οι μετανάστες στην Αθήνα και θα φύγουμε εμείς από την Αθήνα να πάμε πού? Γίνατε κατανοητοί. Παρακαλώ, κυρία Κοντούλη, για το παρεμπόριο, γιατί πρέπει να συνεχίσω σε άλλες ερωτήσεις του κόσμου που έρχονται. Ναι. Για το παρεμπόριο, μια πολύ σύντομη τοποθέτηση που θέλατε πριν να πείτε. Ναι, επειδή περισσεύει πολύ υποκρισία. Καταρχάς. Εδώ πέρα ο κύριος Καμίνης μας λέει θα χτυπήσει το παρεμπόριο κυνηγώντας τους φτωχούς ανθρώπους, τους ταλέπορους που απλώνουν την μπραμάτια τους. Η εικόνα ποια είναι? Κυνηγιώνται οι άνθρωποι αυτοί, βουτάνε τα μπραμάτια στην πλάτη και έχουμε αηβασίλειδες που γυρνάνε γύρω-γύρω από εδώ παραδίπλα και πάμε πάλι πίσω. Καταρχήν τα προϊόντα μαϊμούδες σε εισαγωγικά δεν πουλιώνται μόνο από τους ανθρώπους αυτούς, τα βρίσκουμε και μέσα στα καταστήματα, ένα. Δεύτερο. Δεν χτυπιέται το παρεμπόριο κυνηγώντας τους ανθρώπους αυτούς. Το παρεμπόριο, αν κάποιος πραγματικά θέλει να το χτυπήσει και είναι και δαπανηρό και είναι και χρονοβόρο και σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αστυνομία η οποία δεν είναι διαφθαρμένη, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χτυπάς τα κυκλώματα. Αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, ούτε φυτρώνουν στη γη τα σπέρμα και φυτρώνουν τα προϊόντα μαϊμούδες. Έτσι. Λοιπόν, ουδείς ασχολείται με αυτό και εντελώς, πώς να το πω, άστοχα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους, στοχοποιώντας κιόλας, χωρίς κανείς να αναρωτιέται εάν με αυτές τις κινήσεις, και γι' αυτό κατηγορώ τον κύριο Καμίνη ευθέως, ότι αυτές οι κινήσεις αναζωπυρώνουν και εντείνουν στο maximum το ρατσισμό, τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων που υπερασπίζονται και καλώς κάνουν. Την επιχείρησή τους με τον άλλον που πάει απ' έξω από το μαγαζί. Δημιουργούμε δηλαδή ένα σκηνικό τρόμου σε μια πόλη. Γιατί είμαστε υποκριτές και για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, για να χαϊδέψουμε αυτιά, λέμε διάφορα. Λοιπόν, όσο είμαστε υποκριτές και θέλουμε να κάνουμε ψηφοθυρία με αυτόν τον εύκολο τρόπο, δεν θα πάμε παρακάτω. Διότι η οικονομική κρίση των μαγαζιών της Αθήνας δεν φταίνε οι μικροπολιτές. Επίσης, εντάξει, οι άλλες πόλεις το έχουν λύσει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν μπορεί να οριοθετηθεί ένα χώρο στην Αθήνα. Για να λυθεί το θέμα αυτό. Κύριε Κωνσταντίνου, πάμε σε άλλα ερωτήματα. Ρωτάει ο κόσμος αν πιστεύει. Είπε κάτι, κυρία, το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Ναι, ναι. Λέει οι επιστήμονοι μας, οι λαμπροί που φεύγουν έξω και εδώ και οι μετανάστες. Ξέρετε κανένα μια δουλειά επιστημονική, δηλαδή, μα δεν υπάρχει καμιά μελέτη. Πόσες από τις δουλειές των μεταναστών διεκδικούν Έλληνες επιστήμονες? Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε τύχοι. Ότι φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες γιατί τις δουλειές τους τις τρώνε οι μετανάστες. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Λέτε ό,τι να είναι. Στην τύχη πετάτε κουβέντες. Παρακαλώ. Ότι οι μετανάστες τρώνε δουλειές από τους Έλληνες επιστήμονες. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά. Απολύτως. Να μου φέρετε μελέτη να μου δείξετε πόσους επιστήμονες, Έλληνες έχουν διώξει μετανάστες και διεκδικούν την ίδια δουλειά. Πόσοι μετανάστες διεκδικούν την ίδια δουλειά με τους Έλληνες επιστήμονες? Έλληνες επιστήμονες είπατε. Να ξέρουμε τι λέμε. Οι γιατροί που φύγανε για την Αγγλία δεν είναι Έλληνες επιστήμονες? Έλληνες επιστήμονες. Ξέρετε πολλούς μετανάστες εδώ στην Ελλάδα που διεκδίκησαν τη δουλειά των Έλληνων επιστημόνων που πήγαν
Εκεί που πήγαν, στην Αγγλία ή όπου αλλού. Η οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση και χώροι σαν τους δικούς σας και χώροι που υπηρέτησαν χρόνια το σύστημα. Κυρία Φτενά, ηρεμήστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορείτε τώρα να μας λέτε. Κυρία Κοντούλη, γίνεται κατανοητό. Πρέπει να προχωρήσουμε γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Κυρία Φτενά, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Όχι την πατρίδα και όχι τον τόπο μας. Παρακαλώ, κυρία Φτενά. Ερωτήσεις από τον κόσμο. Κύριε Κωνσταντίνου, πιστεύετε ότι η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου που θα γίνει, μάλλον η Πανεπιστημίου θα πεζοδρομηθεί μέχρι το 2016, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Αθήνα? Ποια είναι η άποψή σας? Εννοείται ότι η ερώτηση είναι προς όλους τους υποψηφίους. Και δεύτερον, αν τελικά η Αθήνα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο πράσινο? Σύντομα η απάντησή σας. Η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου είναι ένα σχέδιο το οποίο εντάσσεται σε όλα τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία θέλει να παίξει. Άρα διαφωνείτε σε πρώτη φάση, καταλαβαίνω. Να εξηγήσουμε όμως γιατί διαφωνούμε, γιατί το να διαφωνώ απλά δεν διαμορφώνει και θέση. Είναι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία θέλουν να παίξουν αυτή τη στιγμή τα κεφάλαια τα οποία μετακινούνται σαν αρπακτικά διεθνώς. Τα καταριανά κεφάλαια είναι πάρα πολύ διάσημα σε αυτή την κίνησή τους. Το πότε μπαίνουν σε μια χώρα, τι αρπάζουν από γη και κατοικία, τι μόλ χτίζουν και τι εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία αφήνουν από πίσω τους, είναι διάσημα. Το ότι βγαίνουν αυτή τη στιγμή και φτιάχνουν μακέτες προεκλογικά στο Δήμο της Αθήνας, ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και ανάκαμψη της πόλης, είναι ένα δείγμα του πόσο ο κύριος Καμίνης μοιράζεται το διαβόητο success story του Αντώνη Σαμαρά. Το ότι ξαφνικά μέσα στο βάθημα της οικονομικής κρίσης, από εκεί που δεν φαίνεται φως στο τούνελ και θα βαθύνει η ανεργία, θα βαθύνει η εξαθλίωση, μας πουλάνε παραμύθια το ότι θα έρθει η διάσωση μέσα από τέτοιου τύπου σχέδια και πλάνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ότι μέσα από αυτά διασώζονται κάποια ζητήματα. Ωστόσο, κύριε Μαζάνη, εγώ από άποψη αρχών δεν κάνω ότι δεν ακούω όταν από δίπλα μου πέφτουν κραυγές ρατσιστικές. Και θέλω να πω το εξής. Σε αυτή την πόλη, ιδιαίτερα η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία τώρα, αλλά από παλιά, από τη δεκαετία του 20, από τότε που έγινε ο Μικρασιατικός πόλεμος και ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες, ξέρετε τι ακούγαν οι πρόσφυγες? Είναι τουρκόσποροι και γυναίκες παστρικές. Μετά, όταν ο κόσμος έρχονταν από τα χωριά του στην Αθήνα, ήταν έξω οι βλάχοι από την Αθήνα. Όταν ήρθαν οι Κύπροι, και εγώ είμαι Κύπριος πρόσφυγας, δεν ακούσαμε τις καλύτερες κουβέντες σε αυτή την πόλη. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ακολουθούν και σειρά έχουν όλοι οι επόμενοι. Να απαντήσετε και για το όνομα, πράσινο. Κοιτάξτε, στο όνομα της καθαρότητας. Στο όνομα της καθαρότητας, της φυλής και ρατσιστικών απόψεων. Κυρία Φτενά, θα έρθω και σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη χωράνε όλοι. Δεν χωράνε μόνο όσοι χωράνε στο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Διότι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ήταν η Χούντα των Συνταγματαρχών, την ανατρέψαμε. Και αν προσπαθήσει ο κύριος Καπερνάρος ή ο κύριος Πουγιωτόπουλος με το Θάνο τον Πλεύρη ή ο Κασιδιάρης ο ίδιος να μας επαναφέρουν σε συνθήκες είτε μεταξά είτε ναζιστικής χούντας είτε δικτατορίας, δεν θα περάσουν. Μάλιστα, λοιπόν, γίνεται κατανοητό να πάμε στο πράσινο, γιατί ρωτάει ο κόσμος, κύριε Κωνσταντίνου. Πάμε παρακαλώ, κύριε Ακτενά, αφήστε με να στο θέμα του πράσινου. Παρακαλώ. Πάμε στο θέμα του πράσινου. Είναι τεράστιο ζήτημα το πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι. Λοιπόν, έχουμε την περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος και των προσφυγικών. Οι αναπλάσεις, τις οποίες επιχειρήσαν από το προηγούμενο διάστημα να διαλύσουν τους τελευταίους ελεύθερους χώρους για να τους δώσουν στα μεγάλα κατασκευαστικά συμφέροντα, τους βοβούς και λοιπούς συγγενείς. Λοιπόν, το ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να διασφαλίσουμε αυτούς τους χώρους, ευτυχώς που στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας υπάρχει συνέλευση των ανθρώπων και που λειτουργεί αυτή την περιοχή και αντιστέκεται να μην μπουν μέσα αυτά τα συμφέροντα. Ευτυχώς που στην Ακαδημία Πλάτωνος υπάρχει επιτροπή κατοίκων, η συνέλευση και ένας ολόκληρος κόσμος που κοντράρει την εκχώρηση σε μια εταιρεία όπως είναι η Αρτούμε. Τι θα κάνει εκεί? Ένα τεράστιο μολ που θα απορροφήσει όλη την αγορά της Αθήνας από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Περιστέρι. Έτσι, δεν θα μείνει μαγαζί για μαγαζί. Και ακούμε και ανέκδοτα ότι τα μαγαζιά τα κλείνουν οι μετανάστες. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά τα ανέκδοτα. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν μητροπολιτικά πάρκα όπως είναι το Βουδί, να συντηρούνται όλοι αυτοί οι χώροι. Ναι, έχει, άρα έχει έτσι τη δυνατότητα η Αθήνα να φιλοξενήσει περισσότερο πράσινο, πιστεύετε? Τεράστιες δυνατότητες και ξέρετε, και κάποια κτίρια τα οποία είναι παρατημένα, εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα, καλό είναι να εξαφανιστούν από αυτή την πόλη. Πώς θα φτιαχτούν ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές μας, αν δεν προχωρήσουμε και στο γκρέμισμα τέτοιου τύπου? Κύριε Στρόφαλη, και σε εσάς, για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, ένα σχόλιο. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, αν πιστεύετε ότι θα είναι θετική εξέλιξη για την Αθήνα, αν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο πράσινο η Αθήνα.
Θα ξεκινήσω καταρχήν από ένα θέμα το οποίο είναι αρχής. Ας υποθέσουμε ότι η κυρία Κοντούλη, που είναι μηχανικός, κάνει μία έκθεση. Και αυτή την έκθεση πάει και τη δώσει στο Δήμο και πει «Θέλω να πεζοδρομήσω τη λεωφόρο Αλεξάνδρας». Ο Δήμος θα τη δεχτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί εμφανίζεται ένας φορέας και λέει «Θα κάνω ένα διαγωνισμό για το πώς θα ξαναφτιαχτεί η Αθήνα και αυτός ο διαγωνισμός προβλέπει την πεζοδρόμηση μεγάλων αξώνων κομβικών». Και ο Δήμος το δέχεται. Εδώ υπάρχει θέμα τουλάχιστον, ας πούμε, ουσιαστικής νομιμότητας. Δεν ξέρω αν με την νομιμοφάνεια τα πήγαν καλά και το βρήκανε, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα εμένα από την αρχή δεν μου αρέσει. Και τελικά το διαγωνισμό τον κερδίζει ένας Ολλανδός. Μπράβο του άνθρωπου, δεν έχω κανένα πρόβλημα που το κέρδισε. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχουν και τεχνικά επιμελητήρια, υπάρχουν και ενώσεις αρχιτεκτώνων, υπάρχουν γενικότερα οραματιστές και σχεδιαστές που ζουν εδώ σε αυτόν τον τόπο και κάποιοι εξ αυτών είναι και άνεργοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή την κρίση ξαφνικά εμφανίζεται ένας ευεργέτης, ο οποίος ευεργέτης λέει «Εγώ εκεί προτείνω να γίνει αυτό, φέρνω το επιτελείο το οποίο θα το φτιάξει, αυτή είναι και από εκεί και έπειτα η δημόσια οικονομία θα πρέπει να πληρώσει αυτό το πράγμα». Μιλάμε δηλαδή για μια σύγχρονη μορφή ευεργεσίας ή μάλλον, ας πούμε, το κλασικό «ψοφάει το ζώο, ήρθαν οι γήπες, ήρθαν όλοι». Πάμε και στο πράσινο, σας παρακαλώ. Πριν το πράσινο έχω να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε πεζοδρομήσεις τέτοιας λογικής και να λέμε ότι θα κάνουμε ανάπλαση πρασίνου σε δρόμους που από κάτω περνάει μετρό, υπάρχουν αγωγοί της ΔΕΗ, αγωγοί λιμάτων. Θέλω να πω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος στο μεγαλύτερο του μέρος είναι κούφιος. Δεν μπορεί να μιλάμε για πράσινο σε κούφια γη. Γιατί αυτό είναι το πράσινο της ζαρντινιέρας. Εγώ, ξέρετε, εκτός από μουσικό συνθέτης είμαι και βιολόγος και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να ξυπνήσουν όλοι οι ασχολούμενοι με τα κοινά και να σκεφτούν ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε ξανά σε αυτή την Αθήνα. Και οικοσύστημα σημαίνει ζωντανό χώμα, το οποίο είναι το χώμα που συνδέεται με τα υπόγεια ύδατα, τα οποία πρέπει να τα ξαναβρούμε και πιθανά να τα φέρουμε και στην επιφάνεια, να δούμε τη διαχείριση αυτών των υπόγειων υδάτων και να δούμε και πιθανά πόσο από αυτό το ζωντανό χώμα μπορεί να αξιοποιηθεί. Λοιπόν, στην Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει αυτό. Άρα οποιαδήποτε ανάπλαση πρόκειται να γίνει εκεί και περιλαμβάνει ανάπτυξη πρασίνου, είναι μηδενική. Δηλαδή είναι μόνο λόγια. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, η δική μου η αίσθηση είναι η εξής, ότι σε αυτή την πόλη που υπάρχουν πολλά υπόγεια ύδατα και σε αυτή την πόλη που έγινε το μεγάλο κακό στο παρελθόν να κλείσουν όλα τα ρέματα και μάλιστα να μπαζωθούν σε περιπτώσεις, είναι το ότι οπουδήποτε ξανασκεφτόμαστε την Αθήνα πρέπει να τη σκεφτόμαστε με όρους αθηναϊκού οικοσυστήματος. Ένας από αυτούς τους όρους είναι η ανάδειξη ρεμάτων. Πιστεύω ότι ο Ηλισσός, ας πούμε, θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία θεματολογία για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς τελικά μπορούμε να ξαναδούμε την Αθήνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερες ερωτήσεις. Φυσικά, να απαντήσει και η κυρία Κτενά αλλά και η κυρία Κοντούλη για το πράσινο και την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Και θα κλείσουμε με τις ερωτήσεις για το τζαμί, αλλά φυσικά και για άλλες ερωτήσεις που έχετε στείλει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέσω του email. Διάλειμμα, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Τα στρώματα Ματρουαγιάλ. Αληθινά όνειρα.
Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Αθήνας αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος του debate του σημερινού με τους υποψήφιους δήμαρχους για το Δήμο της Αθήνας. Η κυρία Κοντούλη από τους Οικολόγους Πράσινους, ο κύριος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία, ο κύριος Στρόφαλης, ανεξάρτητος υποψήφιος. Αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα. Αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα. Και η κυρία Ακτενά στο Studio 2 με το συνδυασμό του Βασίλη του Καπερνάρου. Ένα λεπτό, κυρία Ακτενά. Τώρα έρχομαι σε εσάς. Έρχομαι σε εσάς. Να σας πω ότι οι επόμενες δύο ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσετε όλοι σας, η πρώτη είναι για το τζαμί, αν συμφωνείτε για να γίνει τζαμί στην Αθήνα, και η δεύτερη είναι ποιον θα υποστηρίξετε στο δεύτερο γύρο. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Ακτενά, χρωστάτε μια απάντηση για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου και για το αν μπορεί η Αθήνα να φιλοξενήσει περισσότερο πράσινο. Σας ευχαριστώ. Είμαι της γνώμης ότι η μελέτη αυτή είναι μια εξαιρετική μελέτη του Ολλανδού. Ο Ολλανδός όμως και το meeting του έκανε μια μελέτη για ένα άλλο χώρο. Όχι για το δικό μας χώρο. Εμείς δεν έχουμε επίπεδες επιφάνειες όπως είναι η Ολλανδία. Εκεί που έχει μεγαλώσει ο κύριος αρχιτέκτονας. Εμείς έχουμε κερυφορίτσες και κατηφορίτσες. Έπειτα, τα δύο υπέροχα και εκλεκτά κτίρια που στολίζουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μας το κέντρο είναι η βιβλιοθήκη, το λιτό πανεπιστήμιό μας το πρώτο του Κλεάνθους και η Ακαδημία Αθηνών. Εάν βάλουμε αυτά τα πανύψηλα δέντρα, πεύκα και κάτι άλλο, ιδιές κλαίουσες μπροστά τους και περνώντας ο Ιριδανός από κάτω χρησιμοποιήσουμε το νερό, θα αναπτυχθούν και θα καλύψουν αυτά τα τρία κοσμήματα που διαθέτει η Αθήνα. Πρέπει λοιπόν και εκεί να γίνει κάτι, μια άλλη μελέτη που να ταιριάζει πάλι στον τόπο μας. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στους δρόμους όπως ήταν παλιά η οδός Σταδίου το 1939 που την επισκέφθηκε ο μεγάλος Le Corbusier και την θεώρησε την ωραιότερη πρωτεύουσα του κόσμου και σχολιάζει, δεν θα ξεχάσει καθήμενο στον καναπέ στην οδός Σταδίου απέναντί του τα διόροφα κτηριάκια που τα μπαλκόνια τους υποβαστάζονταν από γυμνώστιθες νέες καριάτιδες. Και το καριάτιδες γραμμένο ελληνικό δίπλα στο γαλλικό βιβλίο. Το έχω σπίτι μου, για να καταλάβετε. Κοιτάμε λοιπόν να ξαναγυρίσουμε και να δώσουμε την έγκλη που της αξίζει στην ιστορική αυτή πόλη, αλλά και την άνηση του Έλληνος δημότη πολίτη να κυκλοφορεί στον τόπο του και να τον χαίρετε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τώρα, όσο αφορά το τζαμί, θέλετε να απαντήσω τώρα? Όχι, είναι στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Θα μπορούσαμε να βάλουμε νερατζιέ σε όλους τους δρόμους. Θα ποτίζονται δωρεάν από τον Ιριδανό ή από το νερό που έρχεται από το Άγιο Γεώργιο στον Ημιτό.
και να είναι δίφορες, να μου σκοβαλάει ο τόπος δύο φορές το χρόνο. Άνοιξε και Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Υπάρχουν λύσεις και πράγματα που ταιριάζουν στον τόπο μας. Κυρία Κτενά, θα έρθω σε εσάς σε λίγο. Κυρία Κοντούλη, τοποθετηθείτε για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου και για το αν μπορεί να φιλοξενήσει η Αθήνα περισσότερο πράσινο. Προφανώς και μπορεί. Δεν είναι αυτό το πράσινο όμως που προτάσσεται μέσω της πεζοδρόμησης. Η πεζοδρόμηση γελάει όλος ο τεχνικός κόσμος με αυτό το έργο. Και γελάει ένα, γιατί είναι παγκόσμια πρωτοτυπία το να έχουμε δύο μέσα σταθερής τροχιάς, ένα υπόγειο και ένα υπέργειο, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και εύγετους. Να έχει ακυρωθεί η διαδρομή 4 του μετρό που ξεκίναγε από Γαλάτσι, Κυψέλη, έφτανε Εξάρχεια και έφτανε μέχρι Ευαγγελισμό. Αυτή η γραμμή ακυρώθηκε ένα δις ευρώ και αυτά δίνονται μανά ξανά σε αυτοκινητόδρομους. Νομίζω είναι Τρίκαλα, Καρδίτσα Τρίκαλα. Βλέπουμε δηλαδή, αν μετρήσουμε δε και το πράσινο, το οποίο λένε μέσω της πεζοδρόμησης αυτής ότι θα φτιάξουν, και μετρήσουμε και τώρα τα δεντράκια που υπάρχουν αριστερά και δεξιά της Πανεπιστημίου, δεν νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Μία ή άλλη θα έρχεται. Μιλάμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο να κάνουν παρεμβάσεις σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα σχέδιο το οποίο κανένας πολίτης δεν είπε τη γνώμη του. Άρα είναι ένα, και αποδεικνύεται και όλος, ότι είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται ή έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε κάποια οικονομικά συμφέροντα. Διότι θέλουν μια εικόνα της Αθήνας τέτοια, δεν ξέρω, θα κατεβάλουν τους τουρίστες με ελικόπτερο, θα τους πετάνε εκεί, θα βλέπουν και μετά τους ξανασηκώνουν με ελικόπτερο, γιατί μια πόλη η οποία θέλουμε να έχει τουριστική ανάπτυξη, έτσι λέμε κιόλας, και τη δέντρο του πολιτισμού και όλα αυτά, θα πρέπει να έχει ευχαριστημένους πολίτες. Εγώ δεν θα πήγαινα σε μια πόλη να με πετάξουν και μου δείξουν μόνο ένα κομμάτι. Κάποιος τόπος γίνεται ελκυστικός όταν οι άνθρωποι που διαβιούν στον τόπο αυτό είναι ευχαριστημένοι και αυτό φαίνεται. Αλλιώς δημιουργούμε νησίδες, πώς είναι ο μαζικός τουρισμός που γίνεται και στα νησιά, τους πετάνε σε ένα ξενοδοχείο με το βραχιολάκι. All inclusive. Μπράβο. Λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε πυρήνες-πυρήνες, δηλαδή το τυρί Emmental μέσα στην Αθήνα, και να λέμε απ για τον τουρίστα εδώ, τον τουρίστα εκεί, αυτό δεν είναι ελκυστική πόλη. Και εν πάση περιπτώσει η πόλη δεν είναι νεκροί φύσεις που κυκλοφορούν άνθρωποι. Η πόλη είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Εάν οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη τους, τότε, συγγνώμη, δεν. Και ένα άλλο για το πράσινο επίσης. Πολύ σύντομα. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη πρασίνου. Τι να πω, από αυτά τα φοβερά σχέδια χρόνων τώρα, από την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων, που θα δημιουργούσαν συνθήκες γειτονιάς, που εκεί θα μπορούσαν να εγκατασταθούν δραστηριότητες της γειτονιάς και να αναβιώσει η γειτονιά. Γιατί εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα. Η αναβίωση ξανά των ανθρώπων μέσα από κοινές δραστηριότητες. Και αυτές οι κοινές δραστηριότητες θέλουν και χώρο συλλογικό, χώρο δημόσιο να εκφραστούν. Εδώ βλέπουμε πάλι και εδώ γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Η προάσπιση του δημόσιου χώρου, του χώρου δηλαδή που ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι κρατικός ο χώρος αυτός. Τα έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Δεν είναι χώρος στον οποίο το κράτος μπορεί να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Είναι χώρος που ανήκει στους πολίτες, σε όλους εμάς. Και εκεί πρέπει να αποδοθεί. Πάμε στο τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Δύο ερωτήσεις για τον καθένα και να σας και με αυτές τις ερωτήσεις κλείνουμε κιόλας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνου. Πρώτο, το τζαμί. Συμφωνείτε να γίνει τζαμί και αν ναι, πού? Και δεύτερον, ποιον θα υποστηρίξετε στο δεύτερο γύρο των εκλογών? Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά της ατζέντας του ρατσισμού μπαίνουν και νομίζω ότι μπαίνουν και από τον κύριο Σπυλιωτόπουλο και τον κύριο Καγλαμάνη. Ο Μέρης Σπυλιωτόπουλος επέλεξε τον τζαμί, ο δε κύριος Καγλαμάνης επέλεξε το να μην γίνει παιδική χαρά στον Άγιο Παντελήμονα, να μην ξανανοίξει μάλλον. Ένα σύμβολο ενότητας και γέφυρα αλληλεγγύης, αν μιλάμε για το πώς μέσα στις γειτονιές, οι οποίες είναι πολυπολιτισμικές, αυτή είναι η Αθήνα. Η Αθήνα έχει 25% μόνιμους κατοίκους μετανάστες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς τους μετανάστες δεν θα υπήρχαν σχολεία. Στις εικονές που κάνουν τώρα και τα ρημάζουν, θα είχαν φύγει τα μισά σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Άρα, όσοι θέλουν διαχωρισμένες γειτονιές, γειτονιές με apartheid, όπως ήταν στην ρατσιστική Νότια Αφρική, πραγματικά οδηγούν εκεί. Οδηγούν στο ότι στον οδοστρωτήρα της κρίσης, της αφαίρεσης των δικαιωμάτων, βρίσκουμε τα καλύτερα επιχειρήματα και τα άλλοθη. Εδώ η στοχοποίηση των κυβερνήσεων, και όχι μόνο των ελληνικών, σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι εχθρός είναι ο μετανάστης, ο οποίος ιδιαίτερα έχει τη θρησκεία του Ισλάμ. Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε από το 2001 με τους βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν, συνεχίστηκε με το Ιράκ.
Και η θεωρία το ότι δεν χωράνε αυτοί οι πολιτισμοί, διότι είναι κατώτεροι, ενώ ανώτεροι είναι οι άλλοι πολιτισμοί, είναι θεωρίες δανεισμένες από την εποχή της απεικιοκρατίας. Άρα λέτε ναι στο τζαμί. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν το στοιχειώδες, το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, που καταρχήν πρέπει να το απολαμβάνουν οι πάντες. Στην Ελλάδα, ως γνωστόν, υπάρχει και μειονότητα στη Θράκη. Έχει μουσουλμανική θρησκεία. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν τζαμί σε άλλες περιοχές της χώρας? Γιατί απαγορεύεται? Τι είναι αυτές οι ζώνες του Ελλάς Ελλήνων χριστιανών και της Ορθοδοξίας? Και άρα από τη δικιά μας τη μεριά, όπως υπερασπίζουμε. Έρχομαι, κυρία Κτενά, σε εσάς. Έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ, χωρίς παράσιτα όμως. Γιατί κυρία Κτενά, έρχομαι σε εσάς. Θα σας ελεήσει ο Θεός. Εγώ δεν μπορώ να σας ελεήσω. Ολοκληρώστε, κύριε Κωνσταντίνο. Το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία. Το δικαίωμα στη θρησκευτική. Κυρία Κτενά, σας παρακαλώ, έρχομαι σε εσάς. Αν μπορείτε. Σας, κύριε Κωνσταντίνο, ολοκληρώστε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Το ότι υπήρξε μία απόφαση για να πάει το τζαμί στον Βοτανικό, καταρχήν, για να μην λέμε παραμύθια. Δεν είναι τζαμί αυτό. Δεν είναι τέμενος. Έτσι, μιλάνε για ένα χώρο που ούτε τον μιναρέ και το τζαμί έχει. Για να δείτε πόσο ψέματα λένε οι πολέμοι των τζαμιών σε αυτή την πόλη. Ψεύτες είναι και απατεώνες. Ο Σπυλιωτόπουλος το ψήφισε στη Βουλή. Και έρχεται εδώ τώρα, ας πούμε, για να τσιμπολογήσει καμία ψήφο από ένα ακροδεξιό ακροατήριο να λέει ψέματα στο τετράγωνο. Λοιπόν, για μένα το ότι βάζεις μόνο ένα τζαμί δεν είναι λύση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις πρέπει να μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε σημείο. Και της Αθήνας και της Ελλάδας. Άρα δημιουργία παραπάνω από τζαμιών. Στην Αθήνα υπάρχουν 50 υπόγεια τζαμιά. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι σωστά τζαμιά αυτά. Κοιτάξτε, είναι μια εικόνα της... Κοιτάξτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Κτενά, έρχομαι σε εσάς. Σεβαστείτε λίγο, μην ουρλιάζετε, σεβαστείτε λίγο τη δημοκρατία. Σεβαστείτε λίγο τη δημοκρατία, τουλάχιστον στο κανάλι. Και δεν είναι πράγματα που δεν πρέπει να πείτε, γιατί έχετε κομματική κατεύθυνση. Θα μου πάρετε και φήμοτρο τώρα. Κυρία Κτενά. Για να ολοκληρώσω. Υπάρχουν... Υπάρχουν... Τον ιερό τόπο της Αθήνας, δεν έχετε θέση εκεί. Δεν θα με διώξετε. Δεν θα με διώξετε. Θα σας διώξουν οι Αθηναίοι επιτέλους. Σοβαρά, πάρτε τα ρόπαλα. Ελάτε με τα τάγματα εφόδου του Κασιδιάρη. Μία από τα ίδια είσαστε. Και ο Καπερνάρος και Σπυλιωτόπουλος, όλοι είσαστε από εκεί. Αυτή είναι η παράταξή σας, η δεξιά παράταξη. Για να τελειώνουμε μια και καλή. Με τις φωνασκίες και τις κραυγές σας, δεν έχετε επιχειρήματα. Λοιπόν, κύριε Μαζάνη, αν μου επιτρέπετε, είναι ολοκληρώσω ένα λογικό επιχείρημα. Δεν ακούγεται κανένας, κυρία Κτενά. Δεν ακούγεστε. Αν θέλει να φωνάζει, πάρτε να φωνάζει από το πρωί με το βράδυ. Για να ολοκληρώσω. Υπάρχουν λοιπόν 50 χώροι θρησκευτικής λατρείας. Συνεχίστε, κύριε. Λοιπόν, ο ένας από αυτούς ήταν στην οδό Αγορακρήτου. Πριν από 3,5 χρόνια έγινε επίθεση από νεοναζί και κινδυνεύσαν να καούν ζωντανοί 3 άνθρωποι. Τους έβγαλε η πυροσβεστική με βρεγμένη κουβέρτα. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε είναι να σταματήσει αυτή η υποβάθμιση σε αυτή την πόλη. Είναι μέρος της υποβάθμισης ότι κάποιοι καταφεύγουν σε κατακόμβες το 2014 μόνο και μόνο για την θρησκεία τους και πρέπει επιτέλους να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους. Πάμε. Ποιον θα υποστηρίξετε στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, το θέμα του δεύτερου γύρου δεν μπορούμε να το απαντήσουμε χωρίς να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, βαδίζουμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι βαθιά πολιτική. Ο κόσμος θα μαυρίσει το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα τους σαρώσει. Θα τους βρίξει τα μεγαλύτερα ποσοστά από άποψη πτώσης που είχαν ποτέ. Πιστεύω ότι η αριστερά θα βγει δυνατή. Η Ανταρσία θα παίξει κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να τους μαυρίσουμε. Και νομίζουμε ότι ακόμα και η Ανταρσία είναι επαρκώς τοποθετημένη για να διεκδικεί επίσης όρις το τι θα συμβεί σε αυτή την εκλογική μάχη. Είναι σαφές ότι. Να μην ρωτήσω αν είναι ο κύριος Σακελαρίδης. Αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Έτσι, εμείς. Κύριε Στρόφαλ. Θέλω για να ολοκληρώσω. Είναι σαφές ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που βρισκόμασταν παίξαμε ρόλο για να ενώνεται η αριστερά. Και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανοιχτή Πόλη. Στηρίξαμε μαζί την κατάληψη του Δήμου της Αθήνας, στηρίξαμε μαζί τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και αυτό το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε στον ολόκληρο κόσμο, ότι ρίχνοντας αυτή την κυβέρνηση και ανοίγοντας το δρόμο για να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμμένοι και για να ξυλώνουμε τους νεοναζί, θα παλέψουμε ενωμένα. Μάλιστα. Να τους μαυρίσουμε λοιπόν άφοβα σε αυτές τις εκλογές και να ενισχύσουμε την Ανταρσία. Κύριε Στρόφαλ, έρχομαι σε εσάς. Το θέμα του τζαμιού και φυσικά ποιον θα υποστηρίξετε, ναι, στο δεύτερο γύρο. Το θέμα του τζαμιού μπορούμε να το ρίξουμε και στα ζάρια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Δηλαδή. Μπορούμε να το ρίξουμε και στον παπά.
Μπορεί δηλαδή να γίνει ένα τοπικό δημοψήφισμα πιθανά και να οριοθετήσουμε ποια είναι η περιοχή όμως. Δηλαδή αν είναι το επόμενο τετράγωνο θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, ή δεν θα ψηφίσει. Εγώ θα σας πω τα εξής πράγματα. Νιώθω πως σε αυτήν την πολιτισμική κρίση, όπως σας είπα και πριν, αισθάνομαι ότι πατάμε σε αναμένα κάρβουνα και ρίχνουμε και άλλα κάρβουνα. Και θα ρω πως υπάρχουν πολλές φωτισμένες φράσεις που μπορούν λιγάκι να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, όπως ας πούμε παν μέτρων άριστον, όπως θα πρέπει να μαζέψουμε τις εντάσεις, γιατί όσο τις αφήνουμε τις αντάσεις να φεύγουν, αυτά τα ζητήματα δεν είναι διαχειρίσιμα. Εγώ έχω να σας πω το εξής καταρχήν, ότι η βιομηχανία του μίσους καλλιεργείται και καλλιεργείται από κάπου. Αυτή είναι και η διαφωνία που έχω με τον κύριο Κωνσταντίνου και με την κυρία Κτενά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή την ώρα το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να χαμηλώσουμε τους τόνους και να μπορέσουμε να σβήσουμε οποιαδήποτε φωτιά μίσους υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι αυτή την ώρα η Χρυσή Αυγή έχει μέσα στους κόλπους των ψηφοφόρων της χρυσαυγίτες. Θεωρώ ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το μυαλό τους, αν θέλετε. Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δρούν με τα ένστικτά τους. Να πάμε όμως στην απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα, γιατί πρέπει σε 10 λεπτά να κλείσουμε. Θέλω να πω και το εξής. Πρέπει να τοποθετηθούν άλλοι δύο υποψήφοι. Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, ξέρει κανείς τι ήταν αυτό το κτίριο που αναγεννηθήκαμε. Γνωρίζετε εσείς? Δεν γνωρίζω. Αυτό λοιπόν είναι μια αποθήκη του πολεμικού ναυτικού. Ξέρουμε ότι είναι η μοναδική αποθήκη που υπάρχει. Δεν είναι ναύσταθμος, κύριε μου. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη αποθήκη. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αποθήκη που αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει διαθέσιμη για περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης. Δηλαδή για περίοδο μεγάλης πείνας. Πώς θα αντικατασταθεί αυτός ο χώρος με κάποιον άλλον? Αυτό δεν είναι. Απαντήστε μου όμως, συμφωνείτε να γίνει τζαμί ή όχι, ή δεν συμφωνείτε? Θα σας πω για το βοτανικό. Δεν ναι είμαι... ή όχι, ένα ναι ή όχι θέλω όμως. Να σας πω ναι, ναι ή όχι. Αυτά τα πράγματα, κύριε μου, πέφτουν σε τραπέζια όπου έρχονται οι πιο ειδικοί από όλους. Κάθονται κάτω και βλέπουν όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή το αν εκεί αναπτύσσεται μίσος ή όχι. Δηλαδή, αν εκεί γίνει ένα τζαμί και φτάσει Χρυσή Αυγή το 50% την επόμενη μέρα, ναι, εγώ διαφωνώ. Δεν πρέπει να γίνει εκεί. Αλλά αυτό πρέπει κάποιοι κοινωνιολόγοι να το δουν. Μετά, αν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη αποθήκη, θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε έναν άλλο χώρο να γίνει το τζαμί. Φυσικά δεν είναι θέμα τοπικού δημοψηφίσματος το αν θα γίνει τζαμί ή όχι. Έτσι, σαφώς και οι μουσουλμάνοι πρέπει να έχουν τους τόπους λατρείας τους. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, το Ισλάμ έχει δύο όψεις. Έχει την καλή όψη της θρησκείας και έχει και την κακή όψη της υπεριαλιστικής πολιτικής. Αυτό θέλει την προσοχή του. Το έχουμε προσέξει ή απλά αυτή τη στιγμή παίζουμε? Πάμε και στο ποιον θα στηρίξετε στο δεύτερο γύρο. Στο ποιον θα στηρίξω στο δεύτερο γύρο. Αφού σας πω πρώτα ότι εγώ είμαι υπέρ του Τέμενους κάπου. Το οποίο Τέμενους κάπου ήταν γίνει στα Σπάτα και θεωρούσα ότι ήταν εξαιρετική ιδέα να γίνει στα Σπάτα, γιατί ήταν το αεροδρόμιο και θα μπορούσαν να έρχονται όλοι αυτοί οι πλούσιοι Καταριανοί ή οποιοδήποτε να αφήνουν και τις δωρεές τους και τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα χάλασε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί χάλασε. Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν χάλασε από την αθηναϊκή κοινωνία. Έχει χαλάσει από κάπου απ' έξω. Το οποίο κάπου έξω κάτι άλλο σχεδιάζει. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ψάχνουμε. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Στο ποιον θα στηρίξω? Θα σας πω το εξής και μόνο. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από όλους τους επιφανείς υποψηφίους δημάρχους, από τα φαβορί, διότι έχουν πολύ σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας. Έχουν βρεθεί σε πάνελ όπου οι δημοσιογράφοι αναφέρουν τους υποψηφίους δημάρχους και κρύβουν συνέχεια, συστηματικά, 5 υποψηφίους δημάρχους. Και κανένας από αυτούς δεν έχει βγει να πει, έχοντας ένα πολιτικό ήθος και έχοντας ένα σεβασμό στους αντιπάλους του, στοιχειώδη, ότι δεν είναι 7 υποψήφοι δήμαρχοι, είναι 12. Λοιπόν, το ίδιο στενοχωρημένοι και οι συνεργάτες μου. Κλείνω όμως με το εξής, ότι δεν είναι τα αθηναϊκά πολιτιστικά δίκτυα μια παράταξη. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν βρεθεί και έχουν συνταχθεί επειδή ακριβώς πιστεύουν σε κάποιες πολιτισμικές αξίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να δώσω εντολή να ψηφίσουν κάποιον. Μάλιστα. Όλοι είναι μεγάλα παιδιά και θα κρίνουν. Γίνατε κατανοητός. Κύριε Κτενά, έρχομαι σε εσάς. Εγώ έκανα. Πάμε να πούμε για το τζαμί, την ερώτηση που φυσικά πολλοί κόσμος έχει στείλει μέσω του email, την info@zoogla.gr. Ναι. Θυμάμαι ότι ο Κωνσταντίνος είπε ότι πράγμα. Δεν θέλω, σας παρακαλώ. Πρώτη υπογραφή, ένα λεπτό, για το τζαμί πρόκειται. Για το τζαμί δεν μου λέτε. Απάντηση στις δικές σας προτάσεις. Ναι. Για να, πρέπει να κλείσω σε 6 λεπτά. Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν να πω ότι η πρώτη υπογραφή έπεσε από την κυρία Γιαννάκου Κουτσούκου. Ξέρετε ποια είναι και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Η δεύτερη είναι του Νικήτα Κακλαμάνη και η τρίτη του κυρίου Καμίνη. Χωρίς να ρωτήσουν τον τόπιο κόσμο που ζει εκεί. Και είναι και σε άθλια κατάσταση. Είναι η περιοχή του Ακάδημου, όπου εκεί ιδρύθηκε η Ακαδημία Πλάτωνος και είναι ο αρχαίος Ελαιώνας, ο ιερός της Αθηνάς. Το 1992, μου είπαν οι κάτοικοι, είχε ο Λαλιώτης επί Πασόκ κηρύξει την περιοχή πράσινου περιπάτους για να μπορεί να περπατάει ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή οι Ανθέληνες θέλουν να κτίσουν γκαράζ, χωρίς να ρωτήσουν τους ντόπιους εάν το εγκρίνουν. Εσείς τι λέτε λοιπόν? Και όπως είπε και ο προλαλήσαντας, ο κύριος, μου επέφυγε το όνομα, ο τελευταίος, ο κύριος Στρόφαλης, ακριβώς, ναι. Ένα τζαμί έχει άλλη έννοια και ένα τέμενος άλλη έννοια για τους μουσουλμάνους. Είναι και σχολείο. Και όπως μας είπανε κάτι άλλο, που μπορεί να είναι και αλήθεια, αν θέλουμε το πιστεύουμε, αν όχι, εκεί μπορεί να γίνει και φωλιά της Αλκάιντα. Γιατί όχι? Σε υπόγειο δεν μπορεί να γίνει φωλιά της Αλκάιντα? Βεβαίως, και κάπου αλλού. 50 υπόγεια έχουμε. Καμία αντίρρηση. Και σε ένα τέτοιο χώρο είναι σαν την πρεσβεία. Είναι ξένο κράτος. Δεν θα μπορούμε να επέμβουμε εμείς. Έχετε λάθος αυτό. Όχι. Ένα λεπτό. Τι υποστηρίζετε λοιπόν εσείς, κυρία Κτενά? Να γίνει, ναι ή όχι? Τίποτε αλλού. Να γίνει. Θα σας προτείνω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι συνταξιούχος του Υπουργείου Πολιτισμού. Mm-hmm. Το 1977, επί τρυπάνη του καθηγητού και Υπουργού Πολιτισμού, αυτό σύνδεσε και το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε το μεγάλο τέμενος έξω από τη Λάρισα. Αναπαλαίωσής του, που αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία φυλά τη θράπεσματα στο χώρο του, θα μπορούσε να το ανοίξουμε, να κτίσουμε τουαλέτες, να κτίσουμε ποδονύφτες, γιατί αυτοί πλένουν και τα πόδια τους, και να κάνουμε και δύο στάσεις το τρένο μας, να τους πηγαίνει με δύο βαγόνια όσοι θέλουν να πάνε να μεταλάβουν, δεν ξέρω πώς λατρεύεται η θρησκεία τους, να μπορούν να πηγαίνουν χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο. Οι Λαρισαίοι, άμα τοπικά αρνηθούν. Είναι έξω από τη Λάρισα. Δεν έχουν τοπικό δημοψήφισμα αυτοί? Βεβαίως θα έχουν. Αλλά επειδή υπάρχει εκεί, γιατί να μην αξιοποιηθεί? Είστε κατανοητοί? Να μην βοηθήσουμε. Είστε κατανοητοί, κυρία Κτενά? Να πάμε και στο ποιον θα υποστηρίξετε στο δεύτερο γύρο, εσείς? Ναι. Αν πάτε στο δεύτερο γύρο. Αν δεν είστε εσείς, ενώ. Θα δούμε τι θα επικρατήσει. Ελπίζω ότι ο Αθηναίος θα ξυπνήσει και θα κρίνει με κριτήριο τον Καπερνάρο, ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να ξεθάψει τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που προστατεύεται ο τόπος μας. Διότι αν δεν θα βγαίνει το παρεμπόριο να πουλάει τσάντες, γιατί κάπου θα υπάρχει μια παράγραφος που θα λέει όχι, δεν υπάρχει αυτό κύριε, δεν το κάνει, σε πιάσαμε, σε πήγαμε μέσα, στο κατάσχουμε, δεν θα ξαναβγεί. Θα ήσασταν σύμφωνοι να γίνει στην Κηφισιά τζαμί? Να σας πω κάτι, εγώ δεν θα ορίσω που θα πάει να γίνει το τζαμί. Εγώ θα ορίσω τον αρχαίο Ελαιώνα ότι δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει χώρο πρασίνου και εκεί έχουν και άλλο πρόσωπα. Είναι οι οίκοι ανοχής με ξένες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς, δεν τους βλέπουν γιατροί. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Η δημόσια υγεία μας αφορά. Και αυτά τα καταστήματα πρέπει να λειτουργήσουν λίγο παρά έξω. Θα δούμε. Κυρία Κτενά, ευχαριστώ πολύ. Θα τα κάνει ο Δήμος με δικές μας. Πάω. Με δικά τελευταία μας τοποθέτηση δήμους. Για τα. Και κάτι άλλο, μία κουβέντα ακόμα. Δεν έχω χρόνο. Ο κύριος Πατερνάρος, ναι, δεν θα αφήσει κοινωτικό. Ένα λεπτό. Δεν θα αφήσει κοινωνικό πρόγραμμα για να μην χάσουμε και το τελευταίο, ευρώ από την Ευρώπη μαζί. Μάλιστα, κατανοητό. Για τον Δημότη Αθηναίων. Κατανοητό. Κύριε Κοντούλη, σε εσάς και θα κλείσω με εσάς. Ναι. Καταρχάς, να αποφασίσουμε αν θα έχουμε σύνταγμα ή όχι. Η συζήτηση για το αν θα έχουμε τζαμί ή δεν θα έχουμε τζαμί είναι τελικά αν εφαρμόζεται το σύνταγμα ή όχι. Λοιπόν, πολλή κουβέντα έπεσε, να μην το συζητήσουμε άλλο. Εάν αφήσουμε να σκίσουμε το σύνταγμά μας, ας το συζητήσουμε ότι σκίσουμε το σύνταγμα και το ξανασυζητάμε. Όσο ισχύει το σύνταγμα μας, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τέτοιους χώρους. Τέλεια, παύλα, θαυμαστικό. Δεν γίνεται. Είναι και διεθνής υποχρέωση. Ό,τι λέμε τώρα είναι απλά να υποδαβλίζουμε εμείς οι πάθη και ατζέντες αυτές τις κακές που λέμε. Το ένα είναι αυτό.
Το άλλο είναι ότι αν κάποιο ενδιαφερόταν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Σα παρακαλώ, αρκετά μιλήσατε. Δεν σα διακόψα κανένα. Εντάξει, είπατε τη θεωρία σα. Α μιλήσει και κανένα άλλο, κυρία μου. Κυρία Κτενά, α μιλήσει και κανένα άλλο. Να μάθετε το Σύνταγμα και να σέβεστε το Σύνταγμα. Όταν μου λέτε ο κύριο Καπερνάρο θα πάρει του νόμου, να γνωρίζει και το Σύνταγμα λοιπόν. Και να σα λέει τι πρέπει να λέτε. Πάμε παρακάτω τώρα. Κυρία Κτενά, σα παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, η συνέχεια λοιπόν, παρακαλώ. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία μου, όταν μιλάμε λοιπόν και για την περιοχή, την πολύπαθη του Αγίου Παντελεήμονα, πραγματικά στερούμεθα φαντασίας ή επιλογών. Και είναι πολιτική βούληση. Περνάει ο ηλεκτρικός, νομίζω, πολύ κοντά. Υπάρχει το τούνελ του ηλεκτρικού. Εάν κάποιος ήθελε πραγματικά να παρέμβει άμεσα, πέρα από την τέτοια χαρά, θα μπορούσε να έχει κάνει ένα σταθμό του ηλεκτρικού εκεί. Μιλάμε δηλαδή ότι όλο το πράγμα έχει αφαιθεί στην τύχη του. Και αφέθηκε στην τύχη του επισκοπού. Τώρα, ή θα αλλάξει η κατεύθυνση αυτή, και εμείς αυτό προτείνουμε, και για να αλλάξει προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται συμμετοχή του κόσμου, ενημέρωση του κόσμου και προτάσεις που πραγματικά όχι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αλλά να δημιουργούν συνθήκες να ανθίσουν όλοι οι άνθρωποι που διαβιούν και στα όρια αυτού του Δήμου. Και ξέρετε, είναι και ένας Δήμος υπερτροπικός. Δηλαδή, είναι ένας Δήμος ο οποίος επηρεάζει και τους γειτονικούς Δήμους. Χρειάζονται συνεργασίες μεταξύ των όμορων Δήμων. Χρειάζονται καλές συνεργασίες με την περιφέρεια. Τα προβλήματα είναι πολύπλοκα σύνθετα. Δεν είναι μόνο τοπικά, είναι ευρύτερα. Όλη αυτή την ατζέντα δεν την έχουμε δει να την ξεδιπλώνει κανένας, μα κανένας. Από τους επίδοξους κιόλας. Συμφωνείτε, είστε κατανοητοί ότι πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι ήταν έτσι, απόλυτα κατανοητό. Να πάμε και στο δεύτερο γύρο. Εγώ δεν θα βγω εκτός αυτών που ορίζει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Έχω μάθει να το σέβομαι. Στο δεύτερο γύρο, ναι. Ποιον θα υποστηρίξετε? Εσείς ξέρετε ποιος θα είναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Δεν μπορώ να πω αν θα υποστηρίξουμε ή θα υποστηρίξουμε. Ωραία, είναι διπλωματική άλλη, απάντησή σα. Είναι διπλωματική, είναι ουσιαστική. Και να πω επίσης ότι εμείς είμαστε μια παράταξη που πιστεύει και λειτουργεί με τις αρχές και τις διαδικασίες της άμεσης δημοκρατίας, της δημοκρατίας στην ουσία. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Ένα είναι σίγουρο βέβαια, ότι με κάποιες δυνάμεις μας χωρίζει άβυσος. Οι δυνάμεις της καθυστέρησης, οι δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για το χάλι του τόπου, οι δυνάμεις αυτό που λέμε δεξιές, η μαύρη μας αντίδραση τέλος πάντων, που υπογείως λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Μα εκεί δεν το συζητώ, μας χωρίζει άμεσος. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ολοκληρώστε, κλείνω. Τα συζητάμε. Εγώ εύχομαι έναν καλό αγώνα σε όλους, ιδιαίτερα έναν πολύ καλό αγώνα εδώ στους στον κύριο Κωνσταντέλου και στον κύριο, ναι, Στρόφαλη. Ναι, ναι, πιστεύω δηλαδή. Και στην κυρία ότι Κτενά. Εντάξει, όλοι οι πιστεύω ότι παρατάξεις και σχήματα τα οποία έχουν δώσει δείγμα γραφής, ότι εν πάση περιπτώσει η ύπαρξή τους προσθέτει ένα λιθαράκι σε μια πολυφωνία, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι όλα πρέπει να είναι άσπρο μαύρο. Αυτές οι παρατάξεις θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθούν για να διαμορφώσουμε ένα πιο πλουραλιστικό χάρτη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή επιτυχία και λοιπόν. Και στην Πνίκα να καλή πάει επιτυχία. Καλά και νομίζω ότι θα πάει καλή επιτυχία καλά σε όλους και σε εσάς, κυρία Κτενά. Θέλω να πω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Ο Αθηναίος πολίτης πρέπει να κρίνει τι είναι καλό για τον τόπο του. Σαφώς. Να μην παρασυρθεί από συμφέροντα. Σαφώς. Καλή επιτυχία και σε εσάς, κυρία Κτενά. Είδαμε και τους ξέρουμε, δεν τους ξαναψηφίζουμε. Καλή σας επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και ειδικά σε εσάς που στείλατε εκατοντάδες ερωτήσεις στο σημερινό debate για τους υποψηφίους. Τα debate βεβαίως δεν σταματούν. Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα με υποψήφιους ευρωβουλευτές. Πια, αλλά μπορεί και με υποψήφιους για την περιφέρεια, αλλά και δημάρχους, επειδή είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρω. Αυτή την Κυριακή μην ξεχνάτε τηλεόραση της Ζούγκλας, επιποδός όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το βράδυ για τα αποτελέσματα των εκλογών, το κλίμα και φυσικά για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση δικιά σας. Καλό σας απόγευμα.
Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λεάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.